όταν πηγαίνατε στο Αγρίνιο, είχατε στο μυαλό σας να φτιάξετε ένα πανετολικό, γιατί έχει όλα τα εφόδια αυτή η ομάδα και τις συνθήκες που θα μπει μέσα στις δυνατές επαρχιακές ομάδες. Έχοντας γνωρίσει πολύ καλά και το παράδειγμα του Όφη, το είχατε στο μυαλό σας για να πετύχετε κάτι παρόμοιο με τον Πανετολικό? Στην ουσία να είναι μια ομάδα, θα έλεγα, παράδειγμα για τον τρόπο λειτουργίας, για το ποδόσφαιρο που παίζει, όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια Όφη. Βλέποντας τον Όφη του Νίκου Νιόπλια να θυμίζει τα παλιά. Εντάξει, είναι Όφη από την εποχή του Γκέραντ, όταν δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα και ουσιαστικά έπαιξε από την ταυτότητα. Ήταν πάντα μια ομάδα που έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. Το ίδιο συνεχίζει και ο Νίκος να κάνει τώρα. Είναι μια ομάδα που Όφη, που τα τελευταία 3-4 χρόνια νομίζω είχε μια ταυτότητα και παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ, το οποίο προσπαθεί κάθε χρόνο να το εξελίξει. Φέτος ήταν λίγο άτυχη, γιατί θα μπορούσε ίσως να είναι μέσα στην εξάδα, αλλά νομίζω ότι ήταν μια σχετικά καλή χρονιά για τον Όφη. Έχεις επαφή με το Ηράκλειο, παρόλο που είσαι κάπως μακριά πλέον? Αρκετή, θα έλεγα. Παρακολουθώ, γνωρίζω τα δρόμενα εδώ, ναι, παρακολουθώ. Γνωρίζεις ότι βγάζει και ταλέντα ο νομός και ότι οι μεικτές ομάδες, για παράδειγμα, πηγαίνουν ψηλά κάθε χρόνο, διεκδικούν τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Αυτό ίσως κάτι λέει. Αυτό λέει ότι είναι κάποια δουλειά, υπάρχουν ταλέντα εδώ και είναι αρκετά ανταγωνιστικό, θα έλεγα, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο. Ότι φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείς ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη όσο μπορεί να γίνεται αυτό στο ποδόσφαιρο? Πρωταθλητής Ολυμπιακός, κύπελλο τελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό που είπα, ότι ο Ολυμπιακός γενικά δεν έθελξε με την απόδοσή του φέτος, αλλά ήταν πιο ουσιαστικός, θα έλεγα, σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί όλες οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πολύ δεν είχαν σταθερότητα στην απόδοσή τους. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ο τελικός θα είναι, νομίζω, ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες παίζουν καλό ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι λίγο, τουλάχιστον σαν παιχνίδι, είναι πιο, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο όρημη ομάδα, πιο έμπειρη ομάδα, με πολλές παραστάσεις. Η ταυτότητά μας στο εξωτερικό δεν είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι η εθνική μας ομάδα εκεί και πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή ότι βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι και τα παιχνίδια στους ημιτελικούς ήταν και τα δύο αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια με ωραίο ποδόσφαιρο. Και μα εύχομαι να συνεχίσουν έτσι μέχρι και τον τελικό. Είχατε παίξει και μαζί με τον Ζλάταν, τον Ιμπραήμοβιτς. Υπήρξαμε συμπαίκτες, ναι. Φαινόταν τότε ή πιστέψατε τότε, γνωρίσατε ότι ήταν ισχυρή προσωπικότητα ασφαλώς, ότι θα παίζει σε τέτοια ηλικία και θα είναι σε τέτοιο επίπεδο? Αν γνωρίσεις τον Ζλάταν και καταλάβεις την νοοτροπία του, ναι, καταλάβεις, δεν είναι νικητής και ένας αθλητής που δεν τα παρατάει ποτέ. Έχει προσωπικότητα σίγουρα έντονη, αλλά είναι και παράλληλα είναι υπόδειγμα επαγγελματία. Οπότε είναι, αν είναι υγιής και δεν έχει τραυματισμούς, για μένα το θεωρούσα δεδομένο ότι θα έπαιζε μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία, γιατί έχει την προσωπικότητα.